Hello there! Τι μου κάνετε, παιδιά μου, όμορφα! Λοιπόν, σήμερα πρέπει να παραδεχθώ μία αλήθεια που ίσχυε πάντοτε για μένα. Όσο λοιπόν αγαπούσα και αγαπάω ακόμα, ρε παιδί μου, τις ταινίες και τις σειρές, να τις βλέπω, τόσο πολύ απεχθάνομαι να ασχολούμαι με τις προσωπικές ζωές των ηθοποιών ή των σκηνοθετών ή γενικά όσων εμπλέκονται τέλος πάντων στις ταινίες και τις σειρές. Πώς να σας το πω, δεν γουστάρω καθόλου να ασχολούμαι με τη showbiz, ρε παιδί μου, με αυτή την κάστα, ξέρετε, που είναι γεμάτο ψεύτικο. Του διάσημους εννοώ. Θα το έκοβα στο μοντάζ, αλλά δεν θέλω. Αυτό άλλαξε όμως, παιδιά, όταν ξεκίνησα αυτήν τη συγκεκριμένη σειρά στο κανάλι, τη σειρά Ραντεβού εννοώ, γιατί τελικά μέσα από τις ιστορίες των διάσημων και πετυχημένων ηθοποιών μπορείς να πάρεις αρκετά μεγάλα και σημαντικά μαθήματα. Σήμερα λοιπόν θα μάθουμε την ιστορία ενός από τους πιο αγαπημένους ηθοποιούς στην ιστορία του κινηματογράφου. Του Johnny Depp. Είπα να φτιαχτώ και λίγο παραπάνω σήμερα, γιατί κάτι μου λέει ότι το σημερινό βίντεο θα έχει παραπάνω γυναικείο κοινό από ό,τι έχει το κανάλι συνήθως. Αλλά κοιτάτηκα στον καθρέφτη, παιδιά, γιατί να δω. Αυτό είναι. Δεν πάει παραπάνω. Ετοιμαστείτε λοιπόν, γιατί σήμερα έχουμε ραντεβού με τον Johnny Depp. Έτοιμοι! Φύγαμε! Τζον Κρίστοφερ Ντεπ, λοιπόν, ο δεύτερος, γιατί ο πρώτος είναι ο πατέρας του που έχει ακριβώς το ίδιο όνομα. Ο Ντεπ γεννήθηκε στις 9 Ιουνίου του 1963 στο Waynesboro του Kentucky των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Και ήταν το νεότερο μέλος της οικογένειάς του που είχε παιδιά, όχι ένα, όχι δύο, όχι τρία, αλλά τέσσερα παιδιά. Η μαμά του Ντεπ εργαζόταν ως σερβιτόρα και ο πατέρας του εργαζόταν ως πολιτικός μηχανικός και είχαν το κακό συνήθειο να μετακομίζουν πολύ συχνά. Τα πράγματα όμως για την οικογένεια Ντεπ δεν πήγαιναν πολύ καλά, οπότε δυστυχώς το 1978 αποφασίζουν να χωρίσουν. Εκείνη την εποχή ο Johnny Depp ήταν μόλις 15 ετών. Τι πρωτότυπο, το έχετε ξανακούσει, παιδιά. Οι γονείς ακόμη ενός επιτυχημένου ανθρώπου είχαν χωρίσει όταν αυτός ήταν σε πολύ μικρή ηλικία. Παιδιά, έχω αρχίσει και ανησυχώ ότι εγώ δεν θα πετύχω ποτέ γιατί οι γονείς μου είναι ακόμα μαζί. Να κάτσω λίγο. Ναι. Έλα, μανά, ναι. Θυμάσαι που ο πατέρας είχε πει βλαμμένη 10 χρόνια πριν. Ναι, μωρέ. Τι που το θυμήθηκα. Αυτά τα πράγματα δεν είναι να τα αφήνεις έτσι. Άλλοι χωρίζουν για πιο μικρά πράγματα. Μα, μπράβο. Λοιπόν, παίρνω το δικηγόρο τώρα. Έγινε. Κανονίστηκε. Ο μικρός Τζόνι, για να καταπολεμήσει τον πόνο που του προκάλεσε όλη αυτή η κατάσταση στη ζωή του όσο ακόμα αυτός ήταν μικρός, είχε πέσει στα ναρκωτικά, έπινε και δυστυχώς έκανε κακό στον εαυτό του. Και όταν λέω έκανε κακό στον εαυτό του, παιδιά, εννοώ ότι χαράκωνε τον εαυτό του με τις σουλές από τότε να είναι εμφανέστατες πάνω του ακόμη και σήμερα. Η παιδική ηλικία λοιπόν του Johnny Depp, όπως καταλαβαίνετε, ήταν αρκετά δύσκολη, όμως μία και μόνο κίνηση της μητέρας του λίγα χρόνια πριν από το χωρισμό, αποδείχτηκε σωτήρια για τον μικρό της γιο. Η Betty Sue Depp, λοιπόν, η μητέρα του Johnny Depp, έκανε δώρο στο μικρό της γιο όταν αυτός ήταν 12 ετών, μία κιθάρα, κάνοντάς τον να γνωρίσει μέσα από αυτό το δώρο την αγάπη του και το ταλέντο του, εννοείται, πάνω στη μουσική. Πολύ γρήγορα λοιπόν έμαθε να παίζει κιθάρα και μάλιστα έπαιζε τόσο καλά που ξεκίνησε να παίζει και σε κάποια τοπικά συγκροτήματα. Και σε ηλικία μόλις 15 ετών, λίγο μετά δηλαδή από τον χωρισμό των γονέων του, αποφασίζει να παρατήσει το σχολείο για να κυνηγήσει το μουσικό του όνειρο. Βέβαια, λίγους μήνες μετά το μετάνιωσε και ξαναγύρισε στο σχολείο, όμως παιδιά, ο διευθυντής του σχολείου έκανε το αντίθετο από μία δασκάλα, θυμάστε, στην περίπτωση του Ρόμπερτ Πάτινσον, που του είχε πει ότι δεν το έχει καθόλου με την υποκριτική και ότι δεν θα πρέπει ποτέ να ασχοληθεί με αυτό. Ο διευθυντής του Johnny Depp έκανε ακριβώς το ανάποδο. Δεν τον δέχτηκε πίσω στο σχολείο γιατί του είπε ότι πρέπει να ακολουθήσει το όνειρό του. Τέτοιους καθηγητές θέλουμε, ρε! Και ο Depp εννοείται ότι ακολούθησε τη συμβουλή του διευθυντή του και κυνήγησε το μουσικό του όνειρο όσο δεν πάει, παιδιά, το κυνήγησε. Αρχικά συντέλεσε μέλος ενός συγκροτήματος με το όνομα The Kids, οι οποίοι μετακόμισαν στο Los Angeles μπας και καταφέρουν και υπογράψουν κάποιο συμβόλαιο με κάποια δισκογραφική εταιρεία. Ναι, παιδιά, ακόμα τότε οι δισκογραφικές εταιρείες ήταν χρήσιμες. Καλές εποχές. Ή μάλλον
Κακές εποχές. Το αξιοσημείωτο εδώ, παιδιά, είναι ότι για να βγάζει τα προστοζήν ο Τζόνι Ντεπ, γιατί από τη μουσική δεν έβγαζαν ακόμη λεφτά, έκανε ό,τι δουλειά μπορούσε να βρει και έμενε σε ένα αυτοκίνητο μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος. Παιδιά, η τέχνη και τα όνειρα απαιτούν θυσίες. Όπως το καταλάβατε λοιπόν, δεν υπήρχε μία, δεν υπήρχε άλλο, ρε! Όπως δηλαδή είναι η ζωή ενός average μουσικού. Τα έχω περάσει κι εγώ, παιδιά. Και ξέρω. Τα χρόνια λοιπόν πέρασαν και φτάνουμε στο 1983, όπου ο Τζόνι Ντεπ παντρεύεται την Λόρι Άνι Άντερσον, η οποία ήταν και η αδελφή του τραγουδιστή του συγκροτήματος στο οποίο έπαιζε κιθάρο Ντεπ. Ήταν αγαπησιέρες από μικρός ο Τζονάκος. Δυστυχώς όμως και ο γάμος του αλλά και το συγκρότημα λίγο μετά διαλύονται, αφού το 84 το συγκρότημα The Kids, λίγο πριν υπογράψει σε κάποια δισκογραφική εταιρεία, διαλύεται και χωρίζει και με τη γυναίκα του έναν χρόνο μετά. Ο τυπάς όμως, παιδιά, είχε μάθει από πολύ μικρός στα δύσκολα, οπότε δεν το έβαλε κάτω, το πάλεψε και λίγο καιρό μετά γίνεται μέλος ενός άλλου συγκροτήματος, των Rock City Angels, και μάλιστα βγάζουν ένα άλμπουμ από δισκογραφική εταιρεία που συνυπογράφει κιόλας και μία από τις επιτυχίες τους ο Τζόνι Ντεπ. Όμως, παιδιά, εκτός από ενός κακού και ενός καλού μοίρια έπονται, γιατί ταυτόχρονα με όλα αυτά, μία γνωριμία έμελε να του αλλάξει για πάντα τη ζωή. Γιατί λίγο πριν χωρίσει, η σύζυγός του τότε, η Λόρι, είχε μία πολύ καλή σχέση, ήταν πολύ καλή φίλη με έναν ηθοποιό που, εντάξει, μπορεί περισσότερο να μην τον ξέρετε, ρε παιδί μου. Τον λένε Nicolas Cage. Οπότε και κάνει το κονέ. Γνωρίζει δηλαδή τον Johnny Depp στον Nicolas Cage, οι οποίοι, να το πούμε εδώ, έτσι κυκλοπαιδικά, ρε παιδί μου, ότι είναι σχεδόν συνομήλικοι. Και μάλιστα ο Johnny Depp είναι και ένα χρόνο μεγαλύτερος από τον Nicolas Cage. Παρόλο που φαίνεται να είναι 10 χρόνια μικρότερος. Τέλος πάντων. Γνωρίζονται λοιπόν με τον Cage, γίνονται κολλητοί, που σημαίνει ότι γινόντουσαν λιάρδα κάθε λίγο και λιγάκι. Οπότε κάποια στιγμή ο Cage βλέπει κάτι στον Depp, θολά γιατί ήταν μεθυσμένος, και του λέει: γιατί δεν ασχολείσαι με την ηθοποία? Και όχι μόνο του το είπε, αλλά τον γνώρισε και στον δικό του μάνατζερ. Άρε, Κέιτς, είσαι ψυχάρα, το ξέρω, γι' αυτό σε συμπαθώ. Το αποτέλεσμα ήταν ο Τζόνι Ντεπ από άφρακος μουσικός να καταλήξει να γίνει ηθοποιός, και όχι απλά να γίνει ηθοποιός, ξαφνικά να είναι υπό τις οδηγίες του θρηλυκού horror σκηνοθέτη Wes Craven. Μιλάμε τώρα, παιδιά, για μέγιστη κολοφαρδιά. Ο άνθρωπος, ο πρώτος ρόλος που πήρε ήταν στην ταινία Ο Εφιάλτης στο δρόμο με τις λεύκες. Και άμα αναλογιστεί κανείς ότι η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Η αλήθεια είναι ότι ο Ντεπ έδειξε ενδιαφέρον για την υποκριτική όταν και διάβασε την ιστορία του James Dean, ενός ηθοποιού που, μαντέψτε με τι είχε συνδεθεί το όνομά του τότε. Με την εφηβική απογοήτευση και την κοινωνική αποξένωση. Πώς να μην ταυτιστεί με αυτό ο Τζόνι Ντεπ. Να κάνω μια παρένθεση εδώ για τον ηθοποιό James Dean, ο οποίος σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα σε ηλικία μόλις 24 ετών και είναι, παιδιά, ο μόνος ηθοποιός που έχει δύο υποψηφιότητες για Όσκαρ μετά θάνατον. Αυτό. Κλείνει η παρένθεση. Από εκεί λοιπόν επηρεάστηκε ο Ντεπ, του έγινε και το κονέ από τον Nicolas Cage και βρίσκεται ξαφνικά ο άπειρος υποκριτικά, έτσι, John Christopher Ντεπ υπό τις οδηγίες του θρηλυκού σκηνοθέτη Wes Craven. Όχι γιατί απαραίτητα εντυπωσίασε τον θρηλυκό σκηνοθέτη στην οντισιόν, αλλά γιατί εντυπωσίασε την κόρη του. Μέγας καρδιοκατακτητής ο Τζονάκος από μικρή ηλικία. Τι άγαμε. So what's going on here, an orgy or something? Maybe a funeral, dickhead. It's just a sleepover date, Rod. You see his face? You see his face? Καλή λοιπόν η μουσική που αγαπούσε πάρα πολύ ο Τζόνι Ντεπ, αλλά παιδιά, όταν πεινάς και έχεις και λογαριασμούς απλήρωτους, λογικό είναι κάποια στιγμή να ακολουθήσεις κάτι που καλύπτει αυτές τις ανάγκες. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, ο Τζόνι Ντεπ, παρόλο που στο μέλλον δεν είχε καμία όρεξη να γίνει ηθοποιός, να συνεχίσει δηλαδή αυτό το επάγγελμα, όχι μόνο συνέχισε να παίρνει ρόλους, έπαιρνε και πρωταγωνιστικούς ρόλους κιόλας. Όμως ο ρόλος που έμελε να αλλάξει μια για πάντα την υποκριτική του καριέρα δεν ήταν σε ταινία, αλλά σε σειρά. Και ήταν στην εφηβικού τύπου σειρά 21 Jump Street. Ναι, καλά καταλάβατε, είναι ακριβώς το ίδιο franchise που μεταφέρθηκε πιο μετά στη μεγάλη οθόνη. Και μάλιστα στις ταινίες κάνει και μια κάμεο εμφάνιση ο Τζόνι Ντεπ. Little dweebs just ran a 5-year investigation. We had no idea. You're like an amazing actor, man. Όλοι λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, θα ήταν ευχαριστημένοι εάν είχαν την πορεία που είχε ο Τζόνι Ντεπ μέχρι εκείνη τη στιγμή. Αυτό νομίζω δεν χωρά αμφιβολία.
Όλοι οι άλλοι, εκτός από τον Johnny Depp. Σε αυτόν δεν του άρεσε καθόλου όλο αυτό που γινόταν γύρω από το όνομά του, που είχε γίνει ένα εφηβικό είδωλο από τόσο μικρή ηλικία. Ένιωθε, ρε παιδί μου, πιο πολύ σαν προϊόν παρά σαν καλλιτέχνης. Και επειδή είναι ο Johnny Depp, αυτό δεν το κράταγε για τον εαυτό του, το έλεγε όπου στεκόταν και όπου βρισκόταν. Και δεν μιλούσε μόνο, το έδειχνε και με τις επαγγελματικές επιλογές του από εκεί και έπειτα. Δεν πήρε, παιδιά, από τότε και μετά ούτε έναν εμπορικό ρόλο. Ούτε έναν, ρε. Βασικά, για να μην λέω εμπορικό ρόλο, δεν έπαιρνε κανέναν ρόλο που θα του έδινε, παιδί μου, σίγουρη επιτυχία. Έπαιρνε ρόλους που φαινόντουσαν σε αυτόν ενδιαφέροντες. Και αποδείχθηκε πολύ σωστή τακτική. Παιδιά αυτή, γιατί ο Johnny Depp το 1990 βρίσκεται πρωταγωνιστής στο ρομαντικό δράμα επιστημονικής φαντασίας του Tim Burton με όνομα Edward the Scissorhand, ή όπως είναι γνωστό στα ελληνικά, ο ψαλιδοχέρης. Μια ταινία που ξεχώρισε και ποιοτικά, γιατί πήρε πολύ καλές κριτικές και από τον κόσμο αλλά και από τους κριτικούς, αλλά και εισπρακτικά, παιδιά, γιατί έβγαλε 53 εκατομμύρια δολάρια στο box office μόνο στην Αμερική. Και με αυτόν τον ρόλο ο Johnny Depp κερδίζει και την πρώτη του υποψηφιότητα για χρυσή σφαίρα. Ο αμερικανικής, αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής και ιρλανδικής καταγωγής Johnny Depp, όχι, δεν σας κάνω καθόλου πλάκα, ισχύει φουλ αυτό που σας είπα μόλις τώρα, όσο και να σας φαίνεται περίεργο, γιατί έχει γίνει, ρε παιδί μου, το όνομά του συνώνυμο με την επιτυχία, έχει συμμετάσχει σε πάρα πολλά αποτυχημένα project. Με άλλα λόγια, έχει μπει κόσμος και κοσμάκης μέσα. Μια περίπτωση λοιπόν που αξίζει να σταθούμε είναι και η ταινία που βγήκε από την δική του εταιρεία παραγωγής με τίτλο The Lone Ranger υπό την αιγίδα της Disney. Ο Depp σε αυτή την ταινία αποδίδεται έναν ηθαγενή Αμερικανό και τώρα θα μου πει κάποιος που είναι το πρόβλημα, Θωμά. Το πρόβλημα, παιδιά, είναι ότι ο Johnny Depp ισχυριζόταν πως έχει πραγματική καταγωγή από εκεί πέρα, γιατί η προγιαγιά του είχε μια καταγωγή από τους Τσερόκι. Τι ήθελε και το είπε? Το ακούν οι άνθρωποι της κοινότητας των ηθαγενών της Αμερικής, παιδιά, και γίνονται πυρ και μανία. Το αποτέλεσμα ήταν η ταινία The Lone Ranger να σαμποταριστεί και μάλιστα κατηγορήθηκε κιόλας για whitewashing. Whitewashing, παιδιά, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι όταν βάζουν λευκούς ηθοποιούς να παίξουν σκουρόχρωμους χαρακτήρες. Και για να καταλάβετε πόσο άσχημα πήγε πρακτικά η ταινία The Lone Ranger, έβαλε μέσα την Disney 190 εκατομμύρια δολάρια. Καλά πήγε αυτό. Εντάξει, τώρα δεν θα λυπηθούμε και την Disney. 190 εκατομμύρια δολάρια Disney βγάζει κάθε 5 λεπτά. Για να σου πω για κάτι, ρε Depp. Άλλη φορά πήραμε τους καουμπόιδες. Αφού οι Ινδιάνοι δεν σε γουστάρουνε. Τι να κάνουμε τώρα. Αξίζει βέβαια εδώ να πούμε ότι από τη δική του εταιρεία, την Infinitum Nihil, έχει βγει, παιδιά, και η ταινιάρα του Μάρτιν Σκορτσέζε, Hugo. Όσοι δεν έχετε δει το Hugo, τρέξτε να το δείτε τώρα. Το οποίο Hugo, παιδιά, να ξέρετε ότι ούτε αυτό είχε πάει καλά εισπρακτικά και είναι και περίεργο γιατί πολύ απλά είναι ταινιάρα. Και ήρθε επιτέλους η ώρα να πάμε στις επιτυχίες. My chocolate must be untouched by human hands. Ο πολιούχος του Johnny Depp, κυρίες και κύριοι, ο άνθρωπος, ο σκηνοθέτης, παραγωγός, δημιουργός, πείτε τον όπως θέλετε, που έχει πάρει εργολαβία τον Αμερικανό ηθοποιό, ονομάζεται Tim Burton. Ο οποίος για μία 20ετία, παιδιά, δεν έβλεπε άλλον ηθοποιό μπροστά του, ρε. Μόνο τον Johnny Depp. Δηλαδή, άμα μπορούσε, θα έβαζε να παίξει και τον Batman. Μόνο μία συνεργασία του στράβωσε, πιο πρόσφατη κιόλας, το Dark Shadows που κυκλοφόρησε το 2012, όλες οι άλλες πήγαν τρένο, ρε. Η πρώτη συνεργασία τους, όπως προαναφέραμε, έγινε στο Ψαλιδοχέρι. Ακολούθησε η ασπρόμαυρη δραματική κομεντή Ed Wood το 1994. Το 1999 συνεργάστηκαν ξανά στην ταινιάρα Sleepy Hollow. Το 2005 ο Johnny Depp χάρισε τη φωνή του στο Dark Musical Corpse Bride. Και επόμενη ταινία ήταν το Sweeney Todd, The Demon Barber of Fleet Street το 2007. Ένα εκπληκτικό horror musical, παιδιά, που κάτι μου λέει και κρατήστε το αυτό ότι το είπε ο Θωμάς πρώτος, πως η δεύτερη ταινία Joker με τη Lady Gaga που θα είναι musical θα έχει πολλά κοινά στοιχεία με αυτή την ταινία. Το 2005 όμως, κυρίες και κύριοι, εκτός από το Corpse Bride, η Johnny Depp και Tim Burton συνεργάστηκαν ξανά και αυτή τη φορά για την ταινία
Charlie και το εργοστάσιο σοκολάτας, το οποίο παρήλειψα επίτηδες να το πω πιο πριν. Στην οποία ταινία ο Johnny Depp υποδέχθηκε τον Willy Wonka, τον θρυλικό ιδιοκτήτη ενός από τα πιο, του πιο μάλλον συναρπαστικού εργοστασίου σοκολάτας στον πλανήτη. Και η ειρωνία εδώ, παιδιά, είναι πως ο Johnny Depp μέχρι κάποια ηλικία, μέχρι την εφηβεία του, ήταν αλλεργικός στη σοκολάτα. Και όταν πια κατάφερε και ξεπέρασε, ρε παιδί μου, αυτή την αλλεργία, ο ίδιος είχε δηλώσει πως δεν πολύ έτρωγε σοκολάτα γιατί δεν του αρέσει και πολύ. Πώς γίνεται, ρε παιδιά, να μην σου αρέσει σοκολάτα, με κοροϊδεύετε? Είναι δυνατόν! Σε τι κόσμο θα φέρουμε τα παιδιά μας, μωρέ! Η ταινία Charlie και το εργοστάσιο σοκολάτας εννοείται πως έσπασε τα ταμεία και πήρε τις καλύτερες κριτικές από όποιον μιλάει. Οποιαδήποτε γλώσσα μιλάει. Όμως, παιδιά, η συνεργασία που όχι απλά έσπασε τα μία, έκανε τους Johnny Depp και Tim Burton να κολυμπάνε σαν τον Scrooge McDuck σε βουνά από χρυσά νομίσματα, ήταν η ταινία «Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων», στην οποία Johnny Depp υποδίθηκε τον τρελοκαπελά και, όπως σας είπα πιο πριν, χέστηκαν στο τάλιρο. Μιλάμε για κέρδη στο box office, κρατιέστε, ύψους 1,025 δισεκατομμύρια δολάρια. Το οποίο, πως όσο και να σας φαίνεται περίεργο, την κατέταξε δεύτερη στην λίστα με τις ταινίες εκείνη τη χρονιά με τα μεγαλύτερα έσοδα, γιατί είχε την ατυχία την ίδια χρονιά μαζί της να βγει και η ταινία Toy Story 3 που έβγαλε 1,66 δισεκατομμύρια δολάρια. Όμως η Αλίκη άφησε πίσω της στην τρίτη θέση την 7η ταινία Harry Potter. Για τέτοια επιτυχία μιλάμε. Όντως τελικά ήταν στη χώρα των θαυμάτων. Άλλες επιτυχίες του Johnny Depp είναι η ταινία Donnie Brasco του 1997 που έπαιξε στο πλάι του Al Pacino, είναι το Σοκολά του 2000, είναι το Public Enemies του 2009, το The Tourist του 2010 και οι δύο ταινίες Fantastic Beasts. Που θα ήταν τρεις αυτές οι ταινίες εάν η Amber Heard δεν καταλάβαινε ότι έχει πολύ ελεύθερο χρόνο και αποφάσιζε να γεμίσει τον Depp με δίκες και μηνύσεις. Αυτά. Δεν νομίζω ότι ξέχασα κάτι. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Γεια σας. Όχι, βρε! Τι νομίζετε πως θα το ξέχναγα? Εννοείται πως δεν γινόταν να ξεχάσω τη συμμετοχή του Johnny Depp στο τεράστιο project, στο franchise, παιδιά, που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές και θα συνεχίζει να μεγαλώνει και τα υπόλοιπα χρόνια και θα συνεχίζει να βγάζει και λεφτά όσο εμείς δεν θα είμαστε εδώ ακόμη. Το Bob Σφουγγαράκι! Όπου εκεί ο Johnny Depp χάρισε τη φωνή του στο χαρακτήρα Jack Cahuna Laguna. Μιλάμε, παιδιά, για συμμετοχάρα. Ποιος είναι τώρα? Α, ο κρύος. Έλα, Κωστά! Έλα, ρε Θωμά, τι κάνεις, πώς είσαι? Έλα, ρε, τι έγινε? Έχουμε να τα πούμε από το βίντεο με τους πειρατές Καραϊβικής και είπα να σπάρω ένα τηλέφωνο. Κωστά, κλείσε, θα σε πάρω εγώ σε λίγο, κλείσε. Τι έγινε, ρε? Γιατί το κλείσε? Είπα κάτι που δεν έπρεπε? Μήπως έφταιγε το λογοπαίγνιο με το Sparrow? Ναι, τι λέγαμε? Είναι δυνατόν, βρε, να ξεχάσω τον ρόλο σταθμό στην καριέρα του Johnny Depp μας? Δηλαδή, εντάξει, αν είναι δυνατόν, ρε παιδιά, φωτιά θα έπεφτε να μας κάψει. Γιατί ο Johnny Depp, παιδιά, είναι ο Jack Sparrow. Όπως το 95 την κλειτώσαμε. So we're all men of our word, really. Except for Elizabeth, who is in fact a woman. Από όπου και να το πιάσετε, κυρίες και κύριοι, αυτός ο τύπος γεννήθηκε για να παίξει τον συγκεκριμένο ρόλο. Ο οποίος ρόλος, παιδιά, δεν θα ήταν ποτέ ο ίδιος εάν τον υποδιόταν κάποιος άλλος ηθοποιός. Πολύ απλά γιατί η Disney είχε κάτι εντελώς διαφορετικό στο μυαλό της για αυτόν τον χαρακτήρα και πάει ο Depp μια μέρα και τα ανατρέπει όλα. Παίρνει το σενάριο, το διαβάζει, κάτι δεν του καθόταν καλά και τους λέει, παιδιά, όλα οκ, okay, θα το πάρω σπίτι λίγο να το σκεφτώ, ε. Και το πήρε. Πάει λοιπόν στο σπίτι του Johnny Depp και σκέφτεται. Αυτός ο χαρακτήρας έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στη θάλασσα. Άρα δεν γίνεται να μην τον έχει πειράξει λίγο στο μυαλό ο ήλιος. Και πολύ καλά σκέφτηκε, γιατί εδώ, παιδιά, τρεις ώρες πας για μπάνιο και ο ήλιος έχει χτυπήσει κατά κούτελα και δεν ξέρεις που πατάς και που βρίσκεσαι. Οπότε τι κάνει? Επειδή είναι ο Johnny Depp, έχει σάουνα στο σπίτι. Μπαίνει λοιπόν μέσα στη σάουνά του και τη βάζει στο τέρμα, ρε, μέχρι να του έρθει λιποδημία. Και μέσα από αυτό το πείραμα κατάλαβε τι χαρακτηριστικά θέλει να βάλει στο Jack Sparrow. No, don't shoot! I knew you'd warm up to me. Commodore Norings in my effects, please. And my hat. Επίσης, όσον αφορά τη γλώσσα του σώματος και το πώς περιφερόταν, πώς περπατούσε και όλη αυτή την αστάθεια που είχε, ρε παιδί μου, σκέφτηκε πως αυτός ο τύπος θα ένιωθε άνετα, θα ήταν συνηθισμένος στο να βρίσκεται πάνω σε κάποιο κατάστρωμα ενός πλοίου που κουνιέται
Και όταν βρισκόταν στη στεριά, δεν θα αισθανόταν άνετα, ρε παιδί μου. Παίρνει λοιπόν ο Ντεβ τις ιδέες του, πάει στην Disney, τους τις ανακοινώνει, του λέει ένα πανηγυρικό όχι και αυτό τους λέει: «Εάν δεν πάρετε τις ιδέες μου, απολύστε με». Πού να τολμήσει όμως η Walt Disney να απολύσει τον Johnny Depp. Έκανε την κότα, οπότε the rest is history. Τι κι αν κάποιοι από την Disney του έλεγαν ότι ο χαρακτήρας φαίνεται λες και είναι τρελός. Τι κι αν άλλοι λέγαν ότι είναι μόνιμα μεθυσμένος. Μέχρι και gay τον είπαν τον χαρακτήρα. Ναι παιδιά, τον έλεγαν gay το χαρακτήρα, η gay friendly Disney, έτσι. Να μην τα ξεχνάμε αυτά. Αυτός δεν άκουγε τίποτα. Τους έκανε όλους να βγάζουν καπνούς από τα νεύρα τους και πολύ καλά τους έκανε. Όπως αποδείχτηκε κιόλας δηλαδή. Όπου επίσης παιδιά κάτι άλλο extreme που έκανε είναι ότι πήγε σε οδοντίατρο μόνος του και του είπε να βάλει παραπάνω χρυσά δόντια στο στόμα του γιατί αυτό πίστευε πως ταιριάζει τον Jack Sparrow. Και για να πιέσει κιόλας την Disney να δεχτεί αυτό το χαρακτηριστικό. Και ένα ακόμη fun fact για το χαρακτήρα είναι παιδιά πως ο Johnny Depp εμπνεύστηκε το look του Jack Sparrow από τον rockstar Keith Richards, ο οποίος έχει παίξει και σε δύο ταινίες Πειρατές της Καραϊβικής. Gentlemen, you will always remember this as the day that you almost caught Captain Jack Sparrow. Το franchise Οι Πειρατές της Καραϊβικής έκανε τεράστια επιτυχία, μετρά 5 ταινίες και έχει βγάλει μέχρι σήμερα συνολικά παγκοσμίως έσοδα ύψους 4,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μία επιτυχία που εάν δεν τη χρωστάνε 100% στον Johnny Depp, 99% τη χρωστάνε σε αυτόν. Τώρα παιδιά δεν νομίζω να αμφισβητεί κανένας ότι αν δεν υπήρχε αυτός ο Jack Sparrow μέσα στις ταινίες Οι Πειρατές της Καραϊβικής θα ήταν όσο επιτυχημένες είναι σήμερα. Η φήμη του Johnny Depp μετά από την πρώτη ταινία Οι Πειρατές της Καραϊβικής λοιπόν εκτοξεύθηκε κάνοντάς τον, εδραιώνοντάς τον ως τον απόλυτο Star, δίνοντάς του μάλιστα και την πρώτη του υποψηφιότητα για βραβείο Όσκαρ καλύτερου ηθοποιού. Μέχρι το 2012 ο Johnny Depp είχε καταφέρει να μπει στη λίστα των ρεκόρ Guinness ως ο πιο ακριβοπληρωμένος ηθοποιός στον κόσμο με έσοδα που άγγιζαν το ποσό των 75 εκατομμυρίων δολαρίων. Από εκεί και πέρα βέβαια, από το 2012 και μετά, ξεκίνησαν τα προβλήματα. Τα οποία προβλήματα θα τα αναφέρω μαζί με τα υπόλοιπα τρελά fun facts που έχω βρει για τον Τζονάκο και θα σας τα πω ευθύς αμέσως. Νούμερο 1. Ο Johnny Depp μπορεί να θεωρείται ήδη ένας εκ των βασιλιάδων του Hollywood, ρε παιδί μου, αλλά είναι και εξαίματος βασιλιάς, παιδιά, αφού είναι ο 20ος ξάδερφος της βασίλισσας Ελισάβετ της Δεύτερης. Θεός χωρέστη. Νούμερο 2. Κατά τα γυρίσματα της ταινίας Sleepy Hollow, ο Johnny Depp δούλεψε πάρα πολύ ώρα με ένα άλογο που το όνομά του ήταν Golden Eye και δέθηκαν πάρα πολύ οι δυο τους. Όταν λοιπόν έφτασε η στιγμή του τέλους, ο Johnny Depp έμαθε από την ομάδα παραγωγής ότι το άλογο δεν μπορούσε πλέον να προσφέρει τις υπηρεσίες του, οπότε και θα το έστελαν σε ένα εργοστάσιο κόλλας. Καταλάβατε. Ο ηθοποιός με το που μαθαίνει αυτό το πράγμα, μιλάμε, τρελάθηκε, οπότε και απευθείας ενημέρωσε την παραγωγή πώς θα υιοθετήσει αυτός το συγκεκριμένο άλογο. Συγκεκριμένα, το αγόρασε. Νούμερο 3. Το 2012 ο Johnny Depp παραλίγο να πέσει θύμα κλοπής, όμως ο κλέφτης μόλις κατάλαβε το ποιον πάει να κλέψει, έκανε πίσω και είπε «Συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να κλέψω από τον Captain Jack». Οπότε και κατέβασε το κεφάλι και περίμενε να δει τι θα του πει ο Johnny Depp. Ο Johnny Depp παρόλη τη σύγχυση έβγαλε λεφτά και έδωσε στον κλέφτη πριν χωρίσουν οι δρόμοι τους. Η ερωτική ζωή του Johnny Depp ήταν πολυπίκυλη και μία από όλες αυτές τις αγαπημένες του λοιπόν ήταν και η Winona Ryder με την οποία και πρωταγωνίστησε στην ταινία Ψάλιδο Χέρις που την ίδια χρονιά παντρεύτηκαν κιόλας. Το fun fact όμως εδώ είναι παιδιά πως ο Johnny Depp ήταν τόσο ερωτευμένος με την Winona Ryder που πήγε και χτύπησε τατού που έλεγε Winona Forever. Όμως μετά από λίγο καιρό για κακή του τύχη χώρισαν, οπότε και έπρεπε να αλλάξει το τατού και το έκανε ο Θεός από Winona Forever σε Wino Forever. Νούμερο 5. Θα έχετε σίγουρα προσέξει πως σε πολλές του δημόσιες εμφανίσεις ο Johnny Depp φοράει γυαλιά τα οποία δεν είναι για φιγούρα, κυρίες και κύριοι, κάθε άλλο. Ο ηθοποιός από τη γέννησή του πάσχει από μοιοπία και μάλιστα είναι σχεδόν τυφλός από το αριστερό του μάτι. Τώρα θα πει κάποιος τόσα λεφτά έχει γιατί δεν πάει να κάνει μια εγχείρηση να το διορθώσει. Ο ηθοποιός ισχυρίζεται ότι το πρόβλημα που έχει στα μάτια δεν λύνεται ούτε με χειρουργική επέμβαση. Νούμερο 6. Ο Johnny Depp έχει δύο παιδιά από τον γάμο του με την Γαλλίδα τραγουδίστρια Vanessa Paradis.
παραντήσου, δεν ξέρω. Το ένα εξ αυτών των παιδιών, λοιπόν, η Lily Rose, το 2007 έπασχε από μια πολύ σπάνια λίμωξη, η οποία κατέστρεψε το σηκώτη της. Και όπως καταλαβαίνετε, ήταν πολύ πιθανό να πεθάνει. Όσο η κόρη του Johnny Depp, λοιπόν, ήταν άρρωστη, νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Great Ormond Street, το οποίο είναι ένα νοσοκομείο που εκεί νοσηλεύονται παιδιά με τις πιο σπάνιες και τις πιο επικίνδυνες αρρώστιες. Ευτυχώς όλα πήγαν καλά και η Lily Rose επέζησε από την σοβαρή αρρώστια, οπότε ο Johnny Depp, σαν ένδειξη ευγνωμοσύνης, έβαλε την στολή του Jack Sparrow και επισκέφθηκε την κλινική χαρίζοντας χαμόγελα στα παιδιά που νοσηλευόντουσαν εκεί. Δεν έμεινε μόνο σε αυτό όμως, γιατί τον Μάρτιο του 2007 ο Johnny Depp δώρησε στην κλινική 2 εκατομμύρια δολάρια. Νούμερο 7. Όταν ήταν μικρός ο Johnny Depp, παιδί μου, με τι μπορεί να έπαιζε? Μήπως με αυτοκινητάκια? Μήπως με τους άλλους φίλους του? Όχι, παιδιά. Αυτά είναι για τους κοινούς ανθρώπους. Ο Johnny Depp έπαιζε με σαύρες. Και μάλιστα όχι απλά έπαιζε, προσπαθούσε να τις εκπαιδεύσει κιόλας να κάνουν διάφορα πράγματα. Λοιπόν, αν καμιά μέρα στη γειτονιά σας δείτε καμιά σαύρα να κάθεται στα δυο της πόδια και να παίζει με 4 μπάλες ταυτόχρονα, του Johnny Depp θα είναι, θα την ψάχνει, να τον πάρει τηλέφωνο. Νούμερο 8. Το 2007, την ίδια χρονιά δηλαδή που νοσηλευόταν και η μικρή του κόρη, όπως είπαμε, με σοβαρό πρόβλημα υγείας, ο πολύ φίλος του Johnny Depp, Nicolas Cage, αντιμετώπιζε ένα τεράστιο πρόβλημα που τον είχε φέρει πολύ κοντά, μη σας πω, είχε γίνει κιόλας η οικονομική κατάρρευσή του. Ο Johnny Depp, λοιπόν, ως έδειξη ευγνωμοσύνης για την βοήθεια του Nicolas Cage στην αρχή της καριέρας του, προσφέρθηκε να πληρώσει εξ ολοκλήρου το χρέος του. Νούμερο 9. Εκτός από τα τοπικά συγκροτήματα που αναφέραμε, δεν έχει παίξει μόνο εκεί κιθάρο ο Johnny Depp, αλλά έχει παίξει επίσης για τους Marilyn Manson, τους Oasis και τον Aerosmith. Τους Aerosmith, δεν θυμάμαι, συγγνώμη. Νούμερο 10. Εάν σας έλεγα ότι ο Keanu Reeves οφείλει μεγάλο μέρος της επιτυχίας του στο Johnny Depp, θα με πίστευε κανένας. Βασικά, παίζει να μην με πίστευε ούτε ο ίδιος ο Johnny Depp, γιατί αυτό το fun fact, παιδιά, έχει γίνει εν αγνία του. Ο Keanu Reeves, για τον οποίο είχαμε μιλήσει στο προηγούμενο επεισόδιο ραντεβού, αν θυμηθώ θα το έχω βάλει να εμφανίζεται κάπου εδώ για να το πατήσετε και να το δείτε, έγινε γνωστός μέσα, κυρίως έγινε γνωστός από αυτές τις ταινίες, από τις ταινίες Speed και The Matrix. Ειδικά το δεύτερο όχι μόνο εκτόξευσε την καριέρα του Reeves, αλλά έμεινε στην ιστορία ως ένα κινηματογραφικό αριστούργημα. Το fun fact εδώ, λοιπόν, είναι πως μεταξύ άλλων για το ρόλο του Neo είχε προταθεί και ο Johnny Depp και μάλιστα ήταν πάρα πολύ κοντά στο να πάρει αυτό το ρόλο. Ήταν βασικά ο εκλεκτός των σκηνοθετών για να παίξει τον Neo. Βέβαια, ο Johnny Depp, παρόλο που το συζητούσε, τελικά δεν ψήθηκε καθόλου και απέρριψε τον ρόλο. Και αμέσως μετά την απόρριψη του Johnny Depp για τον ρόλο του Neo, αυτός πήγε στο Keanu Reeves. Και ακριβώς το ίδιο πράγμα είχε γίνει και λίγα χρόνια πιο πριν για την ταινία Speed. Νούμερο 11. Το 2009, η Johnny Depp και Amber Heard γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας The Rum Diary. Το 2015, λοιπόν, μετά από χρόνια σχέσεις, αποφασίζουν να παντρευτούν και λίγα χρόνια μετά, βασικά ένα χρόνο ακριβώς μετά, η Amber Heard ζητάει διαζύγιο από τον Johnny Depp, κατηγορώντας τον σύζυγό της για λεκτική και σωματική βία. Το διαζύγιο, όπως ήταν φυσικό, πήρε τεράστια δημοσιότητα, με όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να αναπαράγουν από το πρωί μέχρι το βράδυ τις φωτογραφίες της χτυπημένης Amber Heard, κάνοντας όλο τον κόσμο να σκυλοβρίζει τον Johnny Depp σε ό,τι μέσο ακούγεται, βλέπετε ή γράφετε. Οι δυο τους τελικά τα βρήκαν και το διαζύγιο τους οριστικοποιήθηκε το 2017 με την Amber Heard να συμφωνεί να πάρει αποζημίωση από τον Johnny Depp ύψους 7 εκατομμυρίων δολαρίων. Και τότε σε μια κοινή τους δήλωση είπαν πως η σχέση τους ήταν πάντοτε παθιασμένη και αρκετές φορές ήταν ασταθής, αλλά πάντοτε υπήρχε αγάπη μεταξύ τους. Αχ, μπορεί τα γλυκούλια μου. Να σημειωθεί εδώ πως η Heard είχε δεσμευτεί στο δικαστήριο πως τα λεφτά από την αποζημίωση του διαζυγίου θα πήγαιναν σε δωρεές, όπως και είχαν υπογράψει ένα συμβόλαιο πως κανένας δεν επιτρέπεται να μιλήσει για τη σχέση τους οπουδήποτε στο μέλλον. Το 2018 όμως το ενημερωτικό μέσο The Sun κυκλοφορεί ένα άρθρο με τίτλο Johnny Depp Wife Beater, που να το μεταφράσω ως τραμπούκος συζύγου,
Τέλος πάντων, κάποιος που βαράει τη γυναίκα του. Ο Τζόνι Ντεπ, όπως είναι φυσικό, αυτό δεν ήθελε να το αφήσει να περάσει έτσι, οπότε έκανε μήνυση στο συγκεκριμένο μέσο και πήγαν σε δίκη. Όπου εννοείται ότι έδωσαν κατάθεση και ο Τζόνι Ντεπ αλλά και η Άμπερ Χερ. Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον Τζόνι Ντεπ για 12 επιθέσεις προς την σύζυγό του. Και μάλιστα η απόφαση αυτή τότε ανάγκασε τον ηθοποιό να δηλώσει παραίτηση από την Warner Bros. Γιατί πολύ απλά του το είχε ζητήσει η ίδια η Warner Bros. Οπότε και δεν συμμετείχε στην επόμενη ταινία Fantastic Beasts. Την ίδια χρονιά όμως, λίγο μετά, ένα άλλο άρθρο, μία δήλωση καινούργια της Amber Heard στην Washington Post, όπου έλεγε πως μίλησα για την σεξουαλική βία και αντιμετώπισα την οργή της κουλτούρας μας, έβαλε νέα φωτιά στην υπόθεση. Ο Ντεπ και πάλι δεν έχασε ευκαιρία και μήνυσε την Amber Heard για συκοφαντική δυσφήμιση, παρόλο που στο άρθρο δεν αναφερόταν, ρε παιδί μου, ποτέ το όνομά του, ήταν σαν να τον φωτογράφησε. Τι κάνει, νιάου νιάου στο κεραμίδι. Όπου αυτή η δίκη, παιδιά, έφερε ένα μεγάλο plot twist. Είχε ως τελικό νικητή τον Τζόνι Ντεπ. Μάλιστα, η κριτική επιτροπή έκρινε πως ο Τζόνι Ντεπ είχε δίκιο ότι όλο αυτό που έστησε η Amber Heard γύρω από το όνομά του ήταν συγκοφατική δυσφήμιση και είχε ως στόχο να πλήξει την εικόνα του συζύγου της. Με άλλα λόγια, η Amber Heard, σύμφωνα με το δικαστήριο πάντα, έλεγε ψέματα. Γι' αυτό λοιπόν της επιβλήθηκε 10 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο ως αποζημίωση στο Τζόνι Ντεπ, αλλά και 5 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον πρόστιμο για συκοφαντική δυσφήμιση. Ενώ εκείνη έπρεπε να λάβει και 2 εκατομμύρια ευρώ αποζημίωση για κάποιες δηλώσεις που είχε κάνει ο πρώην δικηγόρος του Ντεπ για εκείνη. Μετά το τέλος της δίκης λοιπόν, ο Ντεπ 6 χρόνια αργότερα από όταν ξεκίνησε όλο αυτό το ταβαντούρι με την πρώην γυναίκα του, δήλωσε πως η κριτική επιτροπή μου έδωσε τη ζωή μου πίσω. Εγώ, παιδιά, δεν θέλω να πάρω το μέρος κανενός. Τα δικαστήρια είναι για να κάνουν αυτή τη δουλειά και δεν θέλω να πάρω κιόλας το μέρος κανενός, γιατί πολύ απλά δεν ξέρω κανέναν προσωπικά για να μπορώ να εκφέρω και άποψη για κάποιον από τους δύο. Εγώ είπα τα δεδομένα, από εκεί και πέρα ας βγάλει ο καθένας ό,τι συμπέρασμα θέλει. Και να σας πω κάτι, στην τελική, μην βγάλετε και κανένα συμπέρασμα. Τι μας νοιάζει, εμείς για ηθοποιούς τους θέλουμε. Από εκεί και πέρα, εάν θέλει ο καθένας να καταστρέφει τη ζωή του άλλου, είναι δικός του λογαριασμός. Το ξέρω, το τελευταίο fact ήταν πολύ μεγάλο, αλλά παιδιά, άμα δεν το ανέφερα, θα μου τα κάνετε τούμπανο, είναι 1000% σίγουρο. Αυτά λοιπόν ήταν τα facts. Τώρα, συνήθως στα επεισόδια ραντεβού, στο τέλος των επεισοδίων, λέω τις καλύτερες ταινίες του κάθε καλεσμένου σύμφωνα με τη βαθμολογία του στο IMDb. Τώρα σε αυτό το επεισόδιο δεν θα το κάνω, γιατί τις ταινίες, τις καλύτερες ταινίες του Johnny Depp, τις ανέφερα πιο πριν. Οπότε μπορείτε να γυρίσετε πιο πριν και να τις μάθετε. Θα χαιρόμουν πάρα πολύ να μου γράψετε κάτω στα σχόλια την αγαπημένη σας ταινία του Johnny Depp και φυσικά το τι νιώθετε για αυτόν, ρε παιδί μου, πώς τον βλέπετε σαν ηθοποιό. Εγώ ήμουν ο Θωμάς. Εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερο υλικό από εμένα, μπορείς να με ακολουθήσεις και στο Instagram αλλά και στο TikTok. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτησε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να μην χάνεις καμία ειδοποίηση για τα επόμενα βίντεο που θα έρθουν. Και μέχρι το επόμενο, να βλέπετε ταινίες και σειρές, αλλά πάνω απ' όλα να περνάτε όλοι σούπερ!